Φλωρεντία, Πιάτσα Ντέλα Σινιωρία. Η πλατεία χρονολογείται στην αρχική της μορφή από τους 13ο και 14ο αιώνα και είναι η ζωντανή καρδιά της πόλης, καθώς βλέπουμε και το Παλάτσο Βέκιο. Αριστερά του Παλάτσο Βέκιο είναι η τεράστια φωντάνα Ντι Πιάτσα, αποκαλούμενη Κιλ Νετούνο. Το εκπληκτικό αυτό έργο εκτελέστηκε από τον Μπαρτολομαίο Αμανάτη, Φλωρεντίνος, μεταξύ 1563 και 1575 για τις γιορτές των γάμων της κόρης του αυτοκράτορα της Αυστρίας Ιωάννας με τον Φραγκίσκο των Μεδίκων, γιο του Κοσμά το Πρώτο, οι οποίοι τελέστηκαν στο ίδιο σημείο όπου είχε εκτελεστεί ο Σαβοναρόλα. Έπρεπε να εμποδιστεί το πλήθος να έρχεται για προσκύνημα στο σημείο αυτό και να ξεχαστεί ο άνθρωπος που είχε κηρύξει την επιστροφή στην αυστηρή πίστη και στο δημοκρατικό καθεστώς. Παρόλο που το άγαλμα του κυρίαρχου της θάλασσας του Ποσειδώνα δεν είναι σπάνιας ποιότητος, οι διάφορες θαλάσσιες θεότητες που το τριγυρίζουν και που αποδίδονται κυρίως στον Ζαν Μπολόνιε και στον Μπουανταλέντι, καθώς και οι νύμφες και οι φαύνοι που το συνοδεύουν έχουν μια εκπληκτική ευαισθησιακή φρεσκάδα, αν όχι ερωτισμό. Η γύμνια, απαλλαγμένη από την ιδέα της αρχικής αμαρτίας, έκαμε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στους δρόμους της Φλωρεντίας στην πόλη. Η ανάμνηση του Σαβοναρόλα ωστόσο δεν λείπει από την πλατεία. Ένας μαρμάρινος δίσκος θυμίζει την εκτέλεσή του, καθώς βλέπουμε την περίφημη φωντάνα με τον Ποσειδώνα, έγινε το 1563-1575 από τον Μπαρτολομαίο Αμανάτη, Φλωρεντίνος Γλύπτης. Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει το Παλάτσο Βέκιο, το οποίο άρχισε να χτίζεται το 13ο αιώνα και τελείωσε το 1322 και σήμερα είναι και το Δημαρχείο της Φλωρεντίας. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει στην πλατεία δεξιά είναι η Loggia dei Lanci, περιστήλιο των λογχών του Ορκάνια, 1382-14ο αιώνας, πήρε το όνομά της από τους λογοφόρους σωματοφύλακες του Κόσιμου του Πρώτου. Στον πίσω τοίχο υπάρχουν αγάλματα Ρωμαίων ιεριών. Στο κέντρο της είχε ένα σύμπλεγμα αγάλματος, το οποίο είναι ο Μενέλος και βαστάει ένα γυμνό σώμα. Ορισμένοι οδηγοί λένε ότι είναι ο Αχιλλέας και άλλοι οδηγοί λένε ότι είναι ο Πάτροκλος. Νομίζω ότι είναι ο Πάτροκλος και όχι ο Αχιλλέας, διότι ο Αχιλλέας τιμήθη πάρα πολύ από την μητέρα του που ήταν θεά, την Θέτιδα. Το άγαλμα είναι μεγάλο, όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, καθώς βλέπουμε την κεφαλή του αγάλματος και είναι των ρωμαϊκών χρόνων, κάτω από την περίφημη Loggia. Καθώς βλέπουμε το άγαλμα και ολόκληρη την Loggia στο εσωτερικό, στην οποία δεσπόζουν πολλά αγάλματα, τα δύο λεοντάρια τα οποία είναι στην είσοδο της Loggias, θα λέγαμε ότι είναι ένα υπαίθριο μουσείο, καθώς υπάρχουν και νεότερα αγάλματα επάνω στη Loggia, τα οποία είναι ο Ηρακλής
με τον Κένταυρο είναι και αυτό του Ζαν Μπολόνια 16ος αιώνας και η αρπαγή των Σαβίνων. Το 1584 έγινε το σύμπλεγμα Ηρακλής και Κένταυρος Νέσος, όπως το βλέπουμε, καθώς και την αρπαγή των Σαβίνων. Τα πίσω γάλματα είναι ρωμαϊκής εποχής, αλλά το γνήσιο άγαλμα είναι ο Μενέλαος, ο οποίος βαστάει το γυμνό σώμα του Πατρόκλου, του καρδιακού και μεγάλου φίλου του Αχιλλέως. Και πάλι ξαναβλέπουμε το άγαλμα ο Ηρακλής και ο Κένταυρος. Υπέροχο οριχάλκινο άγαλμα Περσέας του Μπενβενούτο Τσελίνη 1553, με το οποίο ο μεγάλος Φλωρεντίνος καλλιτέχνης θέλησε να αποδείξει σε πείσμα των επικριτών του ότι ήταν εξίσου ικανός με τον Ντονατέλο και τον Μιχαήλ Άγγελο και κράτησε τον λόγο του. Καθώς βλέπουμε τη Λόντζια, βράδυ είναι τώρα και είναι το περίφημο άγαλμα του Μπενβενούτο Τσελίνη 1553. Ο Περσέας κόβει την κεφαλή της Μέδουσας και όλη η Λόντζια με τα γάλματα, τα οποία είναι και ένα υπαίθριο μουσείο της Φλωρεντίας. Φλωρεντία και είναι ο ποταμός ο Άρνος, ο οποίος διασχίζει την πόλη στα δύο, και όταν πήγα ήτανε φλωρεντιανοί κοπηλάτες, κοπέλες και αγόρια, και κάνανε διάφορες ασκήσεις εξασκούμενοι στην κοπηλασία. Ο ποταμός ο Άρνος στην Φλωρεντία. Καθώς φαίνονται όλες αυτές οι βάρκες, φουσκωτά είναι από ό,τι είδα, και κάνανε μαθήματα κοπηλασίας. Η Πόντε Βέκιο, το Πόντε Βέκιο, η γέφυρα Βέκιο, δηλαδή η παλιά γέφυρα, είναι όντως η πιο παλιά γέφυρα της Φλωρεντίας. Χτίστηκε το 1345 και ήταν και η μόνη γέφυρα που υπήρχε στην Μεσαιωνική Φλωρεντία. Υπάρχει το άγαλμα, η πρωτομή του Τσελίνη, η πρωτομή του Μπενβενούτο Τσελίνη, 1500 έως 1571, του διασημότερου από όλους τους φλωρεντιανούς χρυσοχώους. Στήθηκε στη μέση της γέφυρας το 1900. Καθώς βλέπουμε, το Πόντε Βέκιο ήταν στην αρχή βρυσοδεψία μαγαζιά, αλλά τώρα είναι μόνο χρυσοχοΐα. Καθώς βλέπουμε το Πόντε Βέκιο. Στην καρδιά της πόλης της Φλωρεντίας υπάρχει το Ντουόμο, η Σάντα Μαρία Ντε Φιόρ, η οποία άρχισε να χτίζεται το 1334, το κοδωνστάσιο είναι του Τζότο και ολοκληρώθηκε το 1359, 22 χρόνια, αλλά ο Τρούλος δεν είχε ακόμα σκεπαστεί και είναι έργο του Μπρουνελέσκι. Καθώς δίπλα της ίδιας εποχής είναι και το περίφημο βαπτιστήριο, ο οκταγωνικό κτίριο,
και εδώ θαυμάζει ο κόσμος τις θύρες του Παραδείσου. Είναι έργο του μεγάλου γλύπτη Φλωρεντίνος, του Λορέτσο Γκιμπέρτη. Του ανετέθηκε η εργασία για τις πύλες του βαπτιστηρίου το 1401 και υπάρχουν σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι διάφορα τετράγωνα, 10 τετράγωνα, τα οποία υπάρχει και μία σκηνή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ και η Εύα εκδιώκονται από τον Παράδεισο, ο Κάιν δολοφονεί τον αδελφό του Άβελ, η Μέθη του Νόε και η θυσία του, ο Αβραάμ και η θυσία του Ισαάκ, η Σαφ και η Ιακώβ. Καθώς βλέπουμε τον Γκιμπέρτη τις παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής παραλαμβάνει τις 10 εντολές, η πτώση της Ιεριχούς, η μάχη με τους Φιλιστέους, Δαβίδ και Γολιάθ, και ο Σολομώντας και η Βασίλισσα του Σαβά. Καθώς αυτές είναι οι πύλες του Λορέτζο Γκιμπέρτη, οι οποίες έγιναν το 1401 αρχές του 15ου αιώνα, και ο περίφημος ναός, ο μεγάλος ναός της Φλωρεντίας, τον Ντουόμο, η Σάντα Μαρία Ντε Φιόρ. Καθώς βλέπουμε τον μεγάλο ναό, αλλά η πρόσωψη του ναού έχει γίνει πολύ αργότερα, κατά τον 19ο αιώνα. Ο θόλος του Μπρουνελέσκι, το επιστεγαστικό επίτευγμα του Μπρουνελέσκι, ήταν ότι έκτισε τον μεγαλύτερο θόλο της εποχής του χωρίς καλωσιές, ανεβαίνοντας στα 463 σκαλιά. Ως την κορυφή θα δείτε ότι ένας εσωτερικός σκελετός προσφέρει τη βάση. Καθώς βλέπουμε το περίφημο, την πρόσωψη του ναού, η πρόσωψη έγινε αρκετά νεότερα, τον 19ο αιώνα. Το κοδωνοστάσιο έχει ύψος 85 μέτρα και είναι επενδεδημένο με πράσινο και κόκκινο μάρμαρο της Τοσκάνης. Διάφορα διακοσμητικά στο εξωτερικό της εκκλησίας, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπόρεσε να μπω μέσα στον μεγαλοπρεπή ναό της Σάντα Μαρία Ντε Φιόρ της Φλωρεντίας. Από το πίσω μέρος φαίνονται και ο μεγαλοπρεπής θόλος, ο οποίος είναι του Μπρουνελέσκι. Η πιάτσα Ντέλε Ρεμπούπλικα, η οποία άρχισε να χτίζεται, έγινε το 1860, αφού κατεδαφίστηκαν διάφορα κτίρια, η πιάτσα Ντέλα Ρεμπούπλικα. Ήταν ένα μικρό διάστημα που η Φλωρεντία είχε γίνει πρωτεύουσα της Ενωμένης Ιταλίας το 1860. Θαυμάσια κτίρια που υπάρχουν στη Φλωρεντία, μια υπαίθρια αγορά με μονοσπόνδυλες κολόνες, μονόστυλες είναι, καθώς από τη γέφυρα πηγαίνοντας μέσα στη Φλωρεντία είναι ένα μέγαρο παλάτσο του 14ου αιώνα, και στο κέντρο υπάρχει και μία κολόνα με την οποία είναι
και το άγαλμα της δικαιοσύνης. Και εδώ είναι η πλατεία του Σαν Λορέντζο, η προσωπική εκκλησία του Αγίου Λαβρεντίου, η εκκλησία των Μεδίκων, καθώς και ένα άγαλμα. Αυτή είναι η εκκλησία του Σαν Λορέντζο, του Αγίου Λαβρεντίου, η οποία βέβαια η πρόσωψή της δεν είχε τελειώσει ποτέ. Η εκκλησία του Σαν Λορέντζο ήταν η ενοριακή της οικογένειας των Μεδίκων, οι οποίοι χρηματοδότησαν γενναιόδωρα την διακόσμησή της. Ο Μπρουνελέσκι ξανάχτισε την εκκλησία σε κλασικό αναγεννησιακό ρυθμό το 1419, αλλά η πρόσωψή της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το 1520 ο Μιχελάγγελος άρχισε να δουλεύει τους τάφους των Μεδίκων που είναι μέσα στο εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Λαβρεντίου και θέλει ένα εισιτήριο για τους τάφους των Μεδίκων και ένα δεύτερο εισιτήριο για να δει κανείς την ίδια την εκκλησία, καθώς και αυτός ο στήλος μονόστηλος είναι από γρανίτη και πάνω υπάρχει το άγαλμα της δικαιοσύνης με ένα μεγάλο παλάτσο του 14ου αιώνα στην Φλωρεντία. Φλωρεντία, η πόλη της τέχνης και μητέρα της αναγέννησης, είναι κάπως βέβαια καταθλιπτική Φλωρεντία, αλλά δεν πάβει να είναι η πόλη της αναγέννησης. Στο κέντρο της Φλωρεντίας υπάρχει το Σαν Μικέλε με 14 υποδοχές για Αγίους, η Παναγία των Ρόδων, η οποία έγινε το 1399 για προστάτηδα των γιατρών, καθώς βλέπουμε το Σαν Μικέλε, το οποίο έγινε το 1337, νυχτερινά, τη νύχτα όπως φαίνεται, έχει 14 υποδοχές και υπάρχουν 14 αγάλματα προστάτες της Φλωρεντίας των συντεχνιών και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής που λατρεύεται από τους χειροτέχνες. Τα πλαίσια είναι γοτθικά. Υπάρχουν οι 4 Άγιοι Στεφανωμένοι προστάτες των σιδεράδων και ξουλουργών. Αυτοί είναι οι 4 προστάτες του Ντονατέλο και υπάρχει και ο Άγιος Γεώργιος του Ντονατέλο, χωρίς άλογο, όρθιος ο Άγιος, ο οποίος έγινε το 1416. Αντίγραφο υπάρχει, αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος του Ντονατέλο, εδώ είναι αντίγραφο και το γνήσιο άγαλμά του είναι μέσα στο Μπαρτζέλο, το Εθνικό Μουσείο της Φλωρεντίας, καθώς βλέπουμε τα αγάλματα που κοσμούν τους προστάτες της Φλωρεντίας, τον Σαρ Μικέλε, ο Άγιος Θωμάς του Βερόκιου, ο Άγιος Λουκάς, είναι ο Άγιος Πέτρος, προστάτης των Χασάπηδων, ο Άγιος Φίλιππος, προστάτης των Βυρσοδεψιών, ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαλθαίος και πάλι ξαναβλέπουμε την ωραία Παναγία των Ρόδων, αποδίδεται στον Πιέρο Τζοβάνι Ντέσκο, 1399 η Παναγία με ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο γοτθικό. Στο εσωτερικό υπάρχει και μια μεγάλη Παναγία με ένα εξαίσιο προσκυνητάριο που βέβαια δεν πήγα μέσα, καθώς βλέπουμε το ωραιότατο κτίριο ο Σαν Μικέλ.
14 προστάτες Άγιοι της Φλωρεντίας και των Συντεχνιών, καθώς και οι 4 Άγιοι Στεφανωμένοι προστάτες των Σιδεράδων και Ξυλουργών, στον Σαν Μικέλε της Φλωρεντίας, οι 4 Στεφανωμένοι Άγιοι. Ήταν μία λόντζη ανοιχτή, μετά την κλείσανε και τώρα βλέπουμε και τον Άγιο Γεώργιο του Ντονατέλο 1416, εδώ είναι αντίγραφο και το γνήσιό του είναι στο Μπαρτζέλο, το Εθνικό Μουσείο της Φλωρεντίας. Αυτό το κτίριο φημολογείται ότι είναι και το σπίτι του Δάντι, του μεγάλου ποιητή της Ιταλίας, 14ο-15ο αιώνα, ο Δάντις, ο μεγάλος ποιητής της Ιταλίας και είναι το σπίτι του. Πλατεία και εκκλησία Σάντα Μαρία Νοβέλα. Η γοτθική εκκλησία της Σάντα Μαρία Νοβέλα περιέχει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα της τέχνης της Φλωρεντίας. Η εκκλησία χτίστηκε το 1279-1357. Αυτή είναι η εκκλησία και είναι η πρόσωψη, είναι από την εποχή που χτίστηκε και η εκκλησία, τον 15ο αιώνα, μεγάλη εκκλησία Σάντα Μαρία Νοβέλα της Βενετίας. Ούτε και σε αυτή μπήκα μέσα, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, και η έξοχη πλατεία η οποία είναι μπροστά από τη Σάντα Μαρία Νοβέλα. Μικρή διακοσμητική οβελίσκη στην πλατεία της Σάντα Μαρία Νοβέλα και εδώ είναι το πρώτο αίθριο μπαίνοντας μέσα στη Σάντα Μαρία Νοβέλα. Η εκκλησία χτίστηκε το 1279-1357 και δίπλα από τη Σάντα Μαρία Νοβέλα είναι και ο μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός της Φλωρεντίας. Δίπλα στην πιάτσα Σινιωρία είναι το μεγάλο μουσείο της Φλωρεντίας, το Ουφίτσι, χτίστηκε το 1560. Εσωτερική αυλή της πιάτσας του μουσείου Ουφίτσι και ο κόσμος περιμένει για να μπει μέσα, πάρα πολλοί κόσμος για να δει το μεγάλο μουσείο και τα μεγάλα έργα που βρίσκονται μέσα στο μουσείο το Ουφίτσι. Διάφορα άλλα κτίρια στη Φλωρεντία, καθώς βλέπουμε και εδώ πλησίον στο ποτάμι τον Άρνο, είναι μια ωραιότατη στοά με τις καμάρες και δίπλα είναι και το Ponte Vecchio, το ωραίο, η πρώτη γέφυρα της Φλωρεντίας, η οποία έγινε το 1300 περίπου και ήταν η μοναδική γέφυρα στη Φλωρεντία. Φλωρεντία ιδρύθηκε πιθανώς το 200 π.Χ. νότια της πόλης Φιόζελε, με την οποία και για αιώνες βρίσκονταν σε ανταγωνισμό. Καταστράφηκε η Φλωρεντία από τον Σίλα το 82 π.Χ. και ανοικοδομήθηκε το 59 π.Χ. Συγκεκριμένα ο Ιούλιος Κέσαρας παραχώρησε στους βετεράνους του τα έφορα εδάφη που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού Άρνου, χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία της πάνω στην Κασία Οδός. Από τον 4ο αιώνα η πόλη γνωρίζει εισβολές και καταστροφές όπως των Οστρογόνθων για να μειωθεί ο πληθυσμός της, ενώ η κυριαρχία της αλλάζει συχνά χέρια επί των Λομβαρδών, η πόλη γνωρίζει μια σχετική περίοδο ειρήνης έως τον 6ο αιώνα. Η πόλη κατακτήθηκε το 774 μετά Χριστό από τον Κάρλο Μάγνο. Το 1125 τα Φλωρεντιανά στρατεύματα κατέλαβαν και κατέστησαν
κατέθεψαν την ανταγωνιστική πόλη Φιόζολε. Η τακτική αυτή όμως των επιθέσεων στις γύρω περιοχές εξόργησε τον νέον αυτοκράτορα Φρεντερίκο που είχε αναλάβει το 1152. Η δυσαρέσκεια των πολιτών από την οικονομική κρίση και την αποτυχημένη εκστρατεία για την κατάκτηση της Λούκα 1433 ανέδειξε ως νέο πιθανό ηγέτη της πόλης τον Κόσιμο των Μεδίκων, ο οποίος εξορίστηκε στη Βενετία αλλά επέστρεψε θριαμβευτικά το 1434. Η πολιτική κυριαρχία του Κόσιμου θεμελιώθηκε στην οικοδόμηση μιας προσεκτικής δημόσιας εικόνας του, του ενός σεμνού άνδρα ο οποίος σεβάστηκε το παραδοσιακό πολίτευμα και δεν ανέλαβε επισήμως δημόσια εξορίσματα, αλλά κινούσε τα νήματα ελέγχοντας αποτελεσματικά την εκλογή των αρχόντων που εφάρμοζαν την πολιτική του. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Πιέρο 1464 και ο εγγονός του ο Λαβρέντιος ο Μεγαλοπρεπής 1469-1492. Στην αυλή του Λαβρέντιου βρήκαν υποστήριξη σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Μποτιτσέλη και ο Μιχαηλάγγελος και τα χρόνια αυτά συμπίπτουν με την ακμή της αναγέννησης. Δεν έλειπαν όμως και οι δυσαρεστημένοι που έβλεπαν στο πρόσωπο του Λαβρεντίου έναν τύρανο. Η συνωμοσία των Πάτσι, έχοντας την υποστήριξη του Πάπα, σχεδίασε την δολοφονία του την ημέρα του Πάσχα του 1478 μέσα στον καθεδρικό ναό. Οι συνωμότες όμως πέτυχαν να σκοτώσουν μόνο τον αδελφό του Τζουλιάνο. Η θανάτωση 9 συνωμοτών, μεταξύ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος της Πίζας, έφερε τον Λαβρέντιο σε ευθεία σύγκρουση με τον Πάπα, η οποία τελικά διευθετίστηκε δια της διπλωματικής οδού. Ο γιος του Λαβρέντιου, Πιέρο, δεν είχε ανάλογα ηγετικά προσόντα με τον πατέρα του. Έτσι, όταν το 1494 ο βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος VIII, που είχε εισβάλει στην Ιταλία, βάδισε εναντίον της Φλωρεντίας τα φλογερά κηρύγματα του Τζιρόλαμο Σαβονορόλα εναντίον των Μεδίκων, οδήγησα στην έξωσή τους από την πόλη. Για 4 χρόνια κυριάρχησε στην Φλωρεντία η μορφή του Δομινικανού μοναχού, ο οποίος εγκατέστησε ένα είδος θεοκρατικής δημοκρατίας που πολέμησε με φανατισμό όχι μόνο την ανηφικότητα αλλά και την αναγεννησιακή τέχνη και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Όταν το 1496 αφορίστηκε από τον Πάπα, η πόλη που είχε κουραστεί από τις υπερβολές του στράφηκε εναντίον του και ο Σαβοναρόλα κάηκε στην πυρά. Η Φλωρεντία όμως συνέχισε να είναι δημοκρατία μέχρι το 1512, οπότε οι Μέδικοι επέστρεψαν στην εξουσία. Είπε στη Φλωρεντία, την πρωτεύουσα του πολιτισμού της Ιταλίας και σχεδόν του κόσμου ολοκλήρου. Είναι μπροστά μας ο ποταμός ο Άρνος, ο οποίος χωρίζει τη Φλωρεντία στα δύο μέρη, και πιο πέρα είναι η γέφυρα, το Ponte Vecchio, το οποίο ήταν και τα μαγαζιά της μεσαιωνικής Φλωρεντίας. Τέλος. Τέλος.